Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Μετά από 15 μέρες ανάπαυλας, επιστρέψαμε στις θέσεις μας. Είμαι η Μαρίνα. Και είμαι η Φωτεινή Καριστινέα. Στο φωλέγοντας εκ παραλίου. Ναι, συγγνώμη. Αλλά και ανάπαυλα δεν το λες. Γιατί δεν είχαμε... το λες. Εντάξει, ήταν αναγκαστική διακοπή λόγω εκλογών. Επιβεβλημένη. Ναι. Και έτσι λοιπόν, αφού σας καλησπερίσω και εγώ εγκάρδια όλους και σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά ακριβώς επειδή είστε μαζί μας και μάλιστα διαπίστωσα ότι και πολλοί μας βλέπετε και με λάμδα και ένα λάμδα και ύψιλον και με δύο λάμδα και ομικρόν γιώτα και μας ακούτε και μας βλέπετε και ενημερώνεστε από εμάς και σχολιάζετε και μας επισημαίνετε και πράγματα. Εγώ έχω 15 ημέρες μετά, τόσους μήνες μετά, έχω θέμα με το μικρόφωνο, το βλέπεις έτσι, ακόμα δεν το έχω λύσει αυτό. Ναι, δεν είμαι. Ναι, πρέπει να το λύσεις, πρέπει να συνηθίσεις. Έχουμε περάσει πολλοί μήνες. Στην πρώτη σε δικαιολογήσουμε, στη δεύτερη... Εντάξει λοιπόν, δεν ψάχνω δικαιολογίες σε κανένα τομέα και σε κανένα επίπεδο της ζωής μου. Λοιπόν, στον απόϊχο των εκλογών... Πριν να πάμε στα εκλογικά, θα πούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στους εορτάζουσες. Αν νόμιζα ότι θα το κάναμε στο τέλος, όχι, γιατί... θα πούμε για αρχή. Αρτεμίου με του Μεγαλομάρτυρος, Γερασίμου της Κεφαλονίας, Ματρώνας της Οικειοπολίτησας. Όσοι γιορτάζετε, χρόνια σας πολλά. Πάμε τώρα στο εκλογικό. Όχι, όχι, όχι. Τώρα λοιπόν, αφού ευχόμαστε τώρα, θα ευχηθώ εγώ σε ένα παιδί της καρδιάς μου, αλλά και πνευματικό μου παιδί, με κάθε έννοια. Έναν τον έχω, τον βαθιστήρι μου, τον Γεράσιμο, εντάξει, τον καμαρώνω βέβαια και τον χαίρομαι για όλα όσα αυτό το παιδί φέρει και πρεσβεύει, με μία αξιοζήλευτη και ακαδημαϊκή πλέον καριέρα. Είδες το λάδι μου. Αυτό πριν σου ναι. Αλλά και με ένα ήθος εξίσου αξιοζήλευτο, εξαιρετικό. Γιατί είπαμε, αυτά είναι τα νέα παιδιά τα οποία θέλουμε. Αυτοί είναι οι αληθινά νέοι. Με ήθος, χωρίς ύφος, με γνώσεις, με όρεξη για δουλειά, με επίγνωση του αναστήματός τους, του διαμετρήματός τους και το οποίο βεβαίως διαρκώς προσπαθούν να βελτιώσουν. Χωρίς κομπορημοσύνες, χωρίς υπερφύαλες τοποθετήσεις, χωρίς αλόγιστους και ασυλλόγιστους εγωισμούς, με το μεμετρημένον του λόγου και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά και θα το αφήσω εδώ. Του στέλνω λοιπόν την αγάπη εσύ τώρα μου και... πιάνεσαι από αυτό και πας αλλού. Ναι, πιάνομαι από αυτό για να πάω αλλού. Αφού στείλω την αγάπη μου λοιπόν στο δικό μου το παιδί, επιτρέψτε μου αυτό το, κατά κάποιον τρόπο, αυτό αναφορικό σχόλιο. Ήρθαν λοιπόν στα πράγματα της δημοτικής αρχής του νησιού μας, καινούργοι, νέοι, η άλλη πλευρά. Μια νέα, ναι. Έχουμε μια νέα δημοτική αρχή. Τώρα, το πόσο νέα είναι, αυτό χρήζει σχολιασμού. Δεν θα αναλωθούμε όμως με αυτό, γιατί τα πρόσωπα είναι γνωστά και μη εξαιρεταία χρόνια τώρα. Ξέρεις, είναι αυτό το οποίο λέμε, δοκιμάζω τρόπους, φόρμουλες, φόρμες για να έλθω στα πράγματα, στην εξουσία. Ήλθαν λοιπόν. Ναι, ο χρόνος θα δείξει, θα κάνει τη δουλειά του, την κάνει πάντα. Στο τέλος πενταετίας. Ναι, ενίοτε βέβαια χρειάζεται και μία ολόκληρη γενιά, γενιά κατά το παλαιόν βέβαια, των 30 ετών, γιατί όπως έχω πει και σε προηγούμενη εκπομπή, αυτός ο χρόνος τίνει να συρρυκνωθεί. Δηλαδή όχι πια γενιά 30 χρόνια, αλλά... 3 με 6 λέει θα φτάσουμε, το έχω ξαναπεί από τώρα. 3 με 6 χρόνια θα είναι. Ναι. Είναι ραγδαίες οι εξελίξεις. Μας προσπερνάνε οι εξελίξεις. Σίγουρα. Λοιπόν, παρόλα αυτά,
επειδή μιλάμε για εξέλιξη και αυτό το καινούριο το οποίο πρεσβεύουν, διατείνονται ότι πρεσβεύουν και το οποίο τουλάχιστον ευαγγελίζονται οι άνθρωποι οι οποίοι πλέον θα, από 1η-1η του 24 θα αναλάβουν τις τύχες της Φολεγάνδρου σε επίπεδο δημοτικής αρχής και μόνο, ναι, να το τονίσουμε αυτό, να πω ότι εγώ είδα και τις παλαιοκομματικές πρακτικές και τις παλαιότερων εποχών ηθικές και στάσεις. Δηλαδή κυρίως δηλαδή, όχι, όχι, 19ο αιώνα, α, τόσο πίσω, τόσο πίσω, άντε και αρχές 20ου, εκεί το τοποθετώ. Οπότε δηλαδή συμπεραίνουμε ότι η εκλογική αναμέτρηση στον τόπο μας είναι μία μηχανή του χρόνου. Δηλαδή, θα ήταν αστείο εάν δεν ήταν τόσο σοβαρό, διότι αυτά τα δίκτυα πατρονίας και ελέγχου, τα παιδιά της καρδιάς μου ξέρουν γιατί πράγμα μιλάω, είναι το πρώτο κεφάλαιο της ιστορίας κατεύθυνσης, παιδιά, ναι, τα οικονομικά. Λοιπόν, αυτά τα έχουμε την περίοδο της τουρκοκρατίας και μετέπειτα και ξέρουμε και τους λόγους για τους οποίους τα είχαμε. Αλλά να ζητάς την ψήφο, ας πούμε, επειδή ο άλλος σου χρωστάει χρήματα ή επειδή του έχεις κάνει μια εκδούλευση, το είδαμε, και επειδή μικρό χωριό, κακό χωριό ή, δεν το λέω εγώ, παροιμιακός λόγος το λέει, αλλά οπωσδήποτε μικρό χωριό, γνωστό χωριό, γνωριζόμαστε μεταξύ μας, όλοι γνωρίζουν σε τι αναφέρομαι, έτσι. Και δεν μπορούμε να κρυφτούμε, είπαμε, πίσω από το δάχτυλό μας. Ξέρετε, μαθαίνονται και μαθεύονται. Έχω το θέμα με το μικρόφωνο, δεν ξέρω πώς θα το στηρίξω. Νομίζω ότι θα πρέπει να φροντίσω να μάθω και το άλλο το οποίο μπαίνει στο πρόσωπο. Ναι, ξέρεις, να το βγάζεις, το κρατάς καλύτερα. Όχι, βέβαια. Να σου βγάζουμε τίποτα. Ειδικά εγώ που έχω και θέμα με τα χέρια. Λοιπόν, ξέρουμε λοιπόν, και ξέρουμε και εμείς οι οποίοι τα λέμε και τα ξέρουν και εκείνοι οι οποίοι τα έκαναν. Να φύγουμε από αυτό. Όχι, 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 δεν θα τα αφήσω έτσι. Θα πω κάτι. Ευχαρίστησα όλους εκείνους οι οποίοι μας παρακολουθούν. Δεν είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν και τους ευχαριστούμε ακριβώς επειδή το κάνουν και είναι και τόσο πολύ. Το διαπίστωσα για τις τελευταίες μέρες και ταξιδεύοντας προχθές. Άνθρωποι τους οποίους εγώ δεν γνώριζα. Να σου το πω και αυτό, γιατί τα συγχαρητήρια πρέπει να τα μοιραστούμε. Ναι. Λοιπόν. Να είναι καλά, σιγά. Θεωρώ ότι έχουμε έναν λόγο περισσαλτωμένο εδώ πέρα και τεκμηριωμένο. Τέλος πάντων, δεν είναι και το θέμα. Λοιπόν, δεν είναι όμως υποχρεωμένοι να μας βλέπουν όλοι. Και όποιος δεν θέλει, ας βγει από τη συχνότητα, ναι, να κλείσει το ίντερνετ, να κλείσει, να αλλάξει. Το ναι, λέω ναι, αυτό γιατί καθώς δεν διαχειρίζομαι εγώ πάντοτε τα δικά μου τα κοινοποίησεις. Ναι, και τα ηλεκτρονικά μέσα εδώ πέρα, τα διαδικτυακά και τη σελίδα μου στο Facebook και αυτά. Πέρα από τις δικές μου αναρτήσεις, οι οποίες φαίνονται και ποιες είναι, τα άλλα πολλές φορές τα κάνεις εσύ ή τα κάνεις εσύ. Λοιπόν, και έχω και ένα από τα παιδιά της καρδιάς μου, το οποίο με βοηθάει σε αυτό. Τον ευχαριστώ, ξέρει εκείνος ποιος είναι. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι είχα ένα μήνυμα, διότι η κοινοποίηση της εκπομπής πήγε σε πολλούς. Και μου ήρθε ένα μήνυμα από ένα πρόσωπο το οποίο ήταν στο συνδυασμό της άλλης πλευράς. Και δεν θα πω αν έχει εκλεγεί ή δεν έχει εκλεγεί. Ήταν όμως από τους προτεργάτες. Μπορεί και να έχει εκλεγεί, μπορεί και να μην έχει εκλεγεί. Δεν θα το διαβάσω ακριβώς, αλλά το νόημα μέσα σε άκρηση είναι ότι να συνδεθώ μάλιστα μου λέει Φωτεινή, με αποκαλεί Φωτεινή, εντάξει, είναι αυτό που λέμε ότι όταν, ναι,
Στο εξής, νομίζω θα επιβάλλω το κυρία Καριστινέου, γιατί αυτή η εγκύτητα, η εξοικείωση έφερε μια οικειότητα. Ξεπέρασε τα όρια όμως. Ξεπέρασε τα όρια, γιατί υπό άλλες συνθήκες, και αν δεν είμαστε από τον ίδιο τόπο, το είμαστε, δεν θα είχα επιτρέψει να υπάρχει αυτός ο τόνος. Οπότε, μάλλον το κυρία Καριστινέου πρέπει να επιβληθεί. Το απαιτώ πλέον. Και εγώ, αναλόγως, θα προσφωνώ και θα αποκαλώ τον καθένα με το επίθετό του. Λοιπόν, Φωτεινή είμαι μόνο για τους φίλους, τους οικείους και για εκείνους με τους οποίους συνεργάζομαι με οποιονδήποτε τρόπο. Επανέρχομαι λοιπόν και λέω ότι μου είπε να συνδεθώ και να σε ακούσω να μας βρίζεις ή θα ακούσω πραγματικές ειδήσεις, πραγματικές νομίζω αυτό, ναι, ρεαλιστικές ειδήσεις, ναι, ρεαλιστικές, το κάνω πράγμα, και ουδέτερα σχόλια. Τώρα, δεν θα περάσω στο γλωσσικό μέρος, ή μάλλον θα περάσω, δεν θα περνούσα, αλλά θα το κάνω για συγκεκριμένο λόγο. Ρεαλιστική είδηση. Η είδηση δεν χρειάζεται ένα τέτοιο προσδιορισμό. Κατασκευασμένη μπορούμε να την πούμε. Άπτεται της πραγματικότητας, είτε, ναι, αν είναι κατασκευασμένη, παρόλα αυτά άπτεται της πραγματικότητας. Δηλαδή, η πραγματικότητα είναι ότι είναι μια κατασκευασμένη είδηση. Οπότε, πλεονασμός ή τέλος πάντων αχρίαστο το ρεαλιστικό, το πραγματικό. Τώρα, για το ουδέτερο σχόλιο, το σχόλιο, αυτό καθ' αυτό, δηλαδή αφεαυτού του, έχει ακριβώς εξορισμού, δηλαδή όπως λέμε, αυτό το χαρακτηριστικό, να μην είναι ουδέτερο. Όταν σχολιάζεις, πάβεις να είσαι ουδέτερος. Συγγνώμη, γι' αυτό λένε ο σχολιαστής του κειμένου. Ακριβώς. Είναι κάποια γνώμη. Ναι, ακριβώς. Και γι' αυτό λέμε και στα παιδιά, στην περίληψη, άντε να κάνω έτσι και να δώσω και. Δεν σχολιάζουμε ούτε άμεσα ούτε έμεσα στην περίληψη. Βέβαια. Το γεγονός. Λοιπόν. Αυτό είναι το αντικειμενικό. Η περίληψη των γεγονότων. Ακριβώς. Αυτό είναι η είδηση. Το σχόλιο. Έρχεται μετά. Δεν είναι ουδέτερο. Μπορεί να προσπαθείς όσο το δυνατόν να είσαι αντικειμενικός στην πραγματικότητα, που δεν αλλά αυτό. Και πάλι, κοίτα, είχα πει και στην αρχή ότι δεν θα είμαι ουδέτερη, θα είμαι αντικειμενική. Το σχόλιο όμως δεν μπορεί να είναι ουδέτερη, δεν γίνεται. Είναι σαν να λέμε ένας λευκός μαύρος, ας πούμε, εντάξει, και προς Θεού κάνει μια ρατσιστική διάθεση. Α, ωραία, εντάξει. Ευχαριστώ, Μαρίνα. Καλύτερα να βάζουμε ουσιαστικό, μάλλον επίθετο και ουσιαστικό, παρά ένα ουσιαστικοποιημένο επίθετο, το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει και παρεξηγήσεις. Να παρανοηθεί και να παρεξηγηθεί. Ναι, ναι, ναι. Κατ' επέκταση. Οπότε, ούτε υβριστής είμαι, ούτε βρίζω, καθυβρίζω. Εγώ έκανα διαπιστώσεις. Ούτε έχουμε βρίσει από αυτή ποτέ. Κάθε άλλο. Και προσπαθούμε ακριβώς πώς να μιλήσουμε, ακόμη και όταν έχουμε εκφράσει την οργή μας για γεγονότα και καταστάσεις, κοιτάζουμε να το πούμε και να το εκφράσουμε με κόσμιο τρόπο. Η διατύπωση είναι πολύ προσεκτική. Ούτε στο χαρακτήρα μας, ούτε στην παιδεία μας. Ούτε στην αγωγή μας. Ναι, να βρίζουμε. Ναι. Δεν έχει νόημα. Και να πω και κάτι, ναι, ένα λεπτό. Και θα σου πω και εγώ κάτι. Και επειδή εμάς εδώ μας παρακολουθούν. Και άνθρωποι εκτός του. Και, πολύ. Και παιδιά και νέοι άνθρωποι. Και παιδιά μου και καθηγητές μου από ναι, και εγώ κρίνομαι, κρινόμενη κρίνομαι. Ωραία, και πρέπει λοιπόν, οπότε να δούμε ένα παράδειγμα σωστό. Δηλαδή, τι θα πεις, θα βρίσεις εδώ μέσα. Άμα θέλει κάποιος να βρίσει και είναι στο χαρακτήρα του, δεν το βρίσεις σε μια εκπομπή και προσέχεις κόσμο. Δεν το συζητώ. Πάει με την παρέα του εκεί που ξεχνάς και μπορεί να βρίσεις όπως θέλει. Όχι μπροστά σε κάμερα, παρόλα όχι αυτά, μέσα στο σπίτι του άλλου. Παρόλα αυτά, και είπα γιατί σχολίασα και τη διατύπωση του μηνύματος, τι είπα. Είπα κάτι το οποίο δεν ισχύει. Όταν μίλησα για έλλειμμα γνώσεων, αυτό τι δεν είναι έτσι. Είπα κάτι το οποίο επαναλαμβάνω δεν ισχύει. Λοιπόν, να, απόδειξη ότι αυτό το άτομο έγραψε σε αυτά τα ελληνικά, τα οποία ελληνικά
πολλών από εκείνους οι οποίοι συμμετείχαν στον άλλο συνδυασμό, όπως και στους δύο, για να το γενικεύσουμε. Στους δύο, ναι, να μην είναι λέμε μόνο τον άλλο. Ναι, όχι, προς Θεού. Είναι αρκετά για την καθημερινότητα εντός φολεγάνδρου. Σε ένα άλλο όμως επίπεδο επικοινωνίας. Σε κάποια άλλε υποχρεώσει, ναι, στο γενικό. Σε ένα άλλο όμως επίπεδο, σε ένα άλλο πλαίσιο επικοινωνίας, απαιτείται ένα άλλο επίπεδο λόγου. Και εγώ είπα ότι για αυτό πολλά άτομα. Πρέπει να είμαστε δεν... ακριβείς στο τι γράφουμε, γιατί ο γραπτός λόγος μένει και εύκολα παρερμηνεύεται. Λοιπόν. Και εύκολα, δηλαδή, όπως το διαβάζεις, μπορείς να το σχολιάσεις και να το καταρρύψεις. Να, βλέπεις λοιπόν ότι. Δηλαδή, με τις δύο παρατηρήσεις που έκανες για την είδηση και για το σχόλιο, αμέσως καταρρύπτεται αυτό. Ωραία. Είναι αυτό που λέμε, ότι αυτό το οποίο λέμε προς επίρρωση των λεγόμενων. Με το μήνυμα αυτό. Όχι, περίμενε. Επιβεβαίωσε. Περίμενε, προφανώς δεν είναι κακό. Τώρα για το έλλειμμα παιδείας, σχετικό είναι το αν είναι κακό. Ναι. Γιατί άλλο να μην έχεις την ευκαιρία και άλλο να την έχεις αφήσει να σου φύγει και να το λες κιόλας ότι δεν πήρα την ευκαιρία. Θα τα αφήσω όμως. Δεν θέλω να επεκταθώ σε λεπτομέρειες. Όχι. Είναι αποφάσεις ζωής. Ο καθένας. Ναι, ωραία. Παρόλα πολύ αυτά. Παρόλα αυτά. Ναι. Να μην τις αντράξεις. Μην με διακόψεις, Μαρία, γιατί θα ξεχάσω αυτό το ταμείο. Θέλω να πω. Και δεν έχω. Και βλέπετε, έτσι. Τάμπουλα ράζα. Άγραφα όλα. Δεν υπάρχουν σημειώσεις. Λοιπόν. Εγώ δεν δείχνω τις δικές μου. Εγώ δεν έχω. Λέω λοιπόν ότι. Ορίστε, μου έδωσε ένα επιχείρημα για να ενισχύσω αυτά τα οποία είπα. Ότι δεν έχουν αυτές τις γνώσεις. Τον ακούω τον αντίλογο. Είχαν οι άλλοι, είχαν πείρα. Και είχαν και μία ομοψυχία. Και ο ένας καλεί τον άλλον. Και σε βασικά, ας πούμε, θέματα υπάρχει μία σύμπνοια. Γιατί έτσι να ανοίξω μία παρένθεση, πολύ θα ήθελα να δω τη νέα δημοτική αρχή του τόπου μας, ναι, να τοποθετείται εν συνόλο για θέματα όπως, ας πούμε, η διαφορετικότητα, η θρησκεία. Εκεί. Και καλά να τοποθετήσεις στο πλαίσιο μίας ημερίδας που είναι θέμα λόγου. Αν είναι όμως θέμα έργου, να πάρθουν αποφάσεις. Ναι, δεν το ξέρεις. Τότε. Εκεί θα φάνε. Και επίσης θέλω να δω και τι θα κάνουν και με. Ένα λεπτό. 5 χρόνια είναι μπροστά. Ναι. Όλα θα φάνουν εκεί. Βέβαια. Και να δω και τι θα γίνει και με το θέμα, ας πούμε, της ονοματοδοσίας του σχολείου. Πολλοί από εκείνους οι οποίοι ψήφισαν τον άλλο συνδυασμό, αυτό το. Της νέας δημοτικής αρχής, μάλλον θα έχουν δυσάρεστες εκπλήξεις. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είχα και έναν διάλογο με συγκεκριμένο πρόσωπο και όταν είπα ειδικά για το σχολείο, τι λες, γιατί να γίνει αυτό? Ρωτήστε τους, τους ψηφίσατε, δικό σας θέμα. Εγώ, ας πούμε, θα το ήθελα Δημήτριος Λίδης ή Ιωάννης Παπαχριστοφίλου ή δεν ξέρω. Λοιπόν, ή, Δανασής Αφεντάκης. Λοιπόν, καλό δρόμο, εύχομαι και καλό κουράγιο. Λοιπόν, άρα, είναι το ένα, είναι αυτό. Και βέβαια να πω ότι δεν είμαι προκατηλημένη. Λέω τα πράγματα έτσι όπως είναι. Και για να το τελειώσουμε. Όχι, πέρα, γιατί. Να τελειώσω να πω, εγώ να το πω. Θα τελειώσω αφού πω πρώτα κάτι συγκεκριμένο. Ότι και το καλό θα το πούμε. Δεν θα το αφήσω. Το έχουμε πει, Μαρίνα, από εδώ. Προφανώς. Δεν είμαστε εκπομπή καμιάς παράταξης. Ναι, μην ακούς το καμιάς. Καμιάς παράταξης. Είμαστε μια εκπομπή που λέμε τα νέα της Φολεγάνδρου. Που λέμε όχι μόνο, γιατί εκ παραλλήλου. Ναι, και μάλλον. Φολεγάνδρου, δεν είναι η ειδήσεις της Φολεγάνδρου. Όχι, βέβαια. Είναι η βάση και ο κεντρικός άξονας η Φολεγάνδρος. Και ό,τι καλό γίνει, βεβαίως και θα το πούμε και θα ρυθμίσουμε. Και θα το πούμε και θα το επενέσουμε. Ναι. Μην μπερδεύεστε. Ναι, βέβαια. Αυτό που έλεγα εγώ, μου επιτρέπεις, ναι, ναι, προεκλογικά, επειδή συμμετείχα σε αυτή την προεκλογική αναμέτρηση, είναι ότι με αυτές τις εκλογές ούτε εχθρό μου θα κάνω τον φίλο μου, αν είναι στην αντίπαλη παράταξη, αλλά ούτε και φίλο μου τον εχθρό μου, αν είναι στη δική μου. Ναι. Τον εχθρό μου, σε εισαγωγικά, αυτός που δεν είχα πριν σχετικά. Υπάρχουν άνθρωποι. Βέβαια, το που πόσο φίλ και πόσο ναι, αυτό. Υπάρχουν ναι, άνθρωποι που έχω φιλικές σχέσεις. Και μπορεί να είναι άλλη παράταξη. Δεν αλλάζει αυτό. Αν εγώ είμαι φίλη με σένα, να εσύ προτιμήσεις στην άλλη πλευρά. Αλλά και αν είσαι από αυτούς που δεν είχα σχετικά και έτσι από αυτήν την πλευρά, πάλι δεν θα γίνεις φίλος μου. Δεν μπορείς να γίνεις φίλος μου. Καλά, γιατί όλα αυτά υπό όρους και προϋποθέσεις. Κάτι άλλο μας χωρίζει. Μπράβο. Και επειδή μου έδωσες πάρα πολύ ωραία πάσα, το τι μας χωρίζει. Γιατί. Αφού ή κάτι άλλο μας ενώνει, έτσι. Ναι, αφού έγιναν λοιπόν όλα αυτά την προεκλογική περίοδο, μόνο σε 130 δεν σηκώθηκε. Ελικόπτερο σηκώθηκε και άκουσα και ένα σχόλιο, το οποίο το βρήκα εξαιρετικά σωστό.
φέραν ελικόπτερο για 3-4 ψήφους, αλλά όταν χρειάστηκε να έρθει ελικόπτερο για κάποιον άλλο, εντάξει, ας έμπαινε εκεί η ιδιωτική πρωτοβουλία. Και αυτό το σχόλιο δεν το άκουσα από Φουλεγανδρίου. Γιατί δεν μπήκε εκεί, λέει, η ιδιωτική πρωτοβουλία. Να σου πει ένα άνθρωπο να βοηθηθεί. Ναι, να βοηθηθεί. Αυτό τι είναι άλλο. Άλλο είναι ο παπά Ευαγγέλιο. Αυτό ας τα απαντήσουν οι ίδιοι. Λοιπόν, είδα και τον Διακαή Πόθο, είδα και το Μένος και για να μιλήσουμε και για να γυρίσω στην Ήβρη. Η Ήβρης είναι και η αλαζονία. Η Ήβρης είναι και το να, να θεωρείς ότι είσαι κάτι πολύ πιο πάνω από αυτό το οποίο είσαι. Η Ήβρης είναι και το να υπονομεύεις δολίως φιλικές σχέσεις, επαγγελματικές σχέσεις, ολιγορώντας, ξέρω εγώ, να είσαι συνεπής στις υποχρεώσεις σου, λέω εγώ τώρα. Έτσι το λέω εγώ. Είναι ότι όλα, ρε παιδί μου, έρχονται στην επιφάνεια. Και να λες εγώ είμαι και άλλος κάνεις... Να με συγχωρήσετε και... την κίνηση του κεφαλίου, έχω πάθει μια ψήξη και δεν γυρνάω εύκολα δεξιά, γι' αυτό με βλέπετε και κάνω... Λίκος, και κάνω έτσι ολόκληρη η κίνηση και... Ναι, επιτεύχνα, ωραία. Για τάγκο είναι μια χαρά. Δεν γυρνάει το άτομο, έχει... Λοιπόν, και... τι έλεγα... Η αλληγορία και για... Ναι, ότι και αυτό είναι ύψος. Επίσης, υβριστικά σχόλια είδαμε... Στο διαδίκτυο είναι αυτός ο μεγάλος Ρουφιάνος. Έτσι το λένε τα παιδιά της καρδιάς μου. Αυτός και η κλίνηση. Από, από το στενό περιβάλλον εκλεγμένων κιόλας ατόμων με χυδαία σχόλια, όπου εκεί βέβαια αντιλαμβάνεσαι και το μένος και την αιμονή και την μνησικακία και βλέπεις και. Δεν μ' αρέσει να χρησιμοποιήσω τη λέξη άχτη γιατί είναι τουρκική και. Λοιπόν, την αιμονή μερικών ανθρώπων με, το, με λοιπόν, αυτό. Και να λύσα, να πάρω την εξουσία. Λοιπόν, τώρα λοιπόν, τα πράγματα έχουν όπως έχουν. Τώρα λοιπόν, οι βάρβαροι έφυγαν. Η κυρία Φελίπα Παπαδοπούλου, ο κύριος Ελευθέριος Βενιός. Και έτσι λοιπόν, αφού έφυγαν οι βάρβαροι, να δούμε τώρα και τι θα γεννούμε χωρίς... Βαρβάρους, αυτοί οι άνθρωποι ήσαν μια κάποια λύση, έτσι. Λοιπόν, τώρα λοιπόν που έφυγαν αυτοί από το προσκήνιο, για να δούμε για πόσο καιρό η νέα Δημοτική Αρχή θα επικαλείται παθογένειες οι οποίες οφείλονται σε κακοδίκηση της απερχόμενης και για πόσο, γιατί στα 5 χρόνια με τόσα τα έχω. Με τόσα όσα έχουν υποσχεθεί, θα πρέπει να λύσουν τα κακό σκήμενα μέσα στην πρώτη διετία, να φροντίσουν, να υποπτεύσουν σωστά, ώστε να υλοποιηθούν τα έργα τα οποία ήδη όμως έχει διεκδικήσει, έχει πάρει και τα πιστώνεται βέβαια η προηγούμενη, Δημοτική Αρχή, αλλά να κάνουν και όλα τα νέα τα οποία έχουν υποσχεθεί και είναι πάρα πολλά. Άρα... Τώρα μένει να τα κάνουν. Έχουν... Οπότε τι λέμε... Η σταθερότητα δεδομένη, η εξέλιξη βεβαιωμένη. Αυτό λοιπόν. Για να δούμε και τη σταθερότητα και την εξέλιξη. Είμαστε εδώ και θα τα βλέπουμε όλα. Είπαμε, έχω λέει εμπιστοσύνη στον χρόνο, αλλά καμία εμπιστοσύνη στον άνθρωπο. Ή μάλλον λέει, έχω εμπιστοσύνη στην κακότητα του ανθρώπου. Και δεν το λέω εγώ αυτό, βρείτε ποιος το λέει. Λοιπόν, να τελειώσουμε τα εκλογικά. Και να πω και ένα συμπέρασμα δικό μου, γιατί δεν θα λέμε μόνο της μίας πλευράς. Είμαστε εδώ να δούμε τι μελγενέστε. Α, και κάτι, έχω δύο παρατηρήσεις. Μία είναι, μάλλον μία, γιατί εγώ με τα εκλογικά περίμενα να δω. Α, γιατί ήθελα να πω ότι υπήρχε κάτι άλλο από εκείνα τα οποία είπα, είναι ότι υπήρχε μία ανισότητα στο ψηφοδέλτιο αυτό, ως προς τα πρόσωπα, τις γνώσεις τους, τις αξίες τους, λοιπόν. Και είχα και την απορία ποιος τελικά θα κυβερνήσει αυτόν τον τόπο. Σου λύθηκε όμως. Μου λύθηκε. Λάξη. Μου λύθηκε άμεσα και αμέσως σχεδόν, ελπίζω διότι το είδα μία ανάρτηση, την οποία περίμενα να υπογράφει ο νέο εκλεγής δήμαρχος, αλλά είδα άλλο όνομα. Είναι το ανταυτού. Το ανταυτού, εγώ το έχω εντοπίσει εδώ και καιρό. Το ότι το λέω και από το βήμα το τηλεοπτικό, ίσως να είναι και μία βοήθεια για να το συγκαλύψουν,
γιατί για να μην το πράξουν αποκλείεται, θα το κάνουν. Είναι γλυκό το mail της εξουσίας, το βάζω. Yeah. Θέλει πολλή δουλειά με τον εαυτό σου για να μην βουτήξεις το δάχτυλο ή και απλώς να το μεταφέρεις. Θέλει πολλή δουλειά. Να πω όμως ότι θα φανεί. Επίσης, έχω την αίσθηση ότι ανοίξαν το σεντούκι της γιαγιάς και αρχίζουν να βγάζουν από μέσα τα πρικιά και εδώ. Και ο ένας λέει, yeah. Ναι, ναι, τα πρικιά, ασυντόνιστα, έτσι. Yeah. Ο ένας, ο οποίος, δεν ξέρω, ένα πρόσωπο το οποίο δεν νομιμοποιείται, έγραψε, ξέρω εγώ, για τη βιβλιοθήκη. Ο άλλος έκανε κάτι γυρίσματα για κάτι αυτό. Yeah. Ναι, δεν θα μιλήσω τι και για πώς και το πάνω-πάνω. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εμείς οι Έλληνες δεν έχουμε αρώμα, έχουμε αρωματικό έλαιο. Έχει και σώμα, έχει και βάση και υπόβαθρο. Λοιπόν, δεν θα ασχοληθώ με αυτό το θέμα. Αλλά βλέπω τους χειροκροτητές. Α, μπράβο, τι καλά που το κάνεις αυτό και τι ωραία που το έκανες εκείνο. Και είναι χελιδονίστικο, ξέρεις, το μισό, το πάνω-πάνω. Και εκεί φαίνεται και η άγνοια ή η ημιμάθεια. Το αφήνω και αυτό, έχω γίνει πάρα πολύ κακιά. Θα πω όμως, επειδή θα γίνω κακιά και με τη δική μας πλευρά, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι εμείς είμαστε με την κυρία Παπαδοπούλου, γιατί εσύ ήσουν και μαζί της, να πω ότι χρεώνω, όχι δεν τις χρεώνω, χρεώνω σε εμάς εφησυχασμό, το είχα τονίσει, υπερτονίσει στην προηγούμενη εποχή, ναι. Ολιγορία, αργήσαμε δραματικά και σε πολλά. Μία αξιοποίηση προσώπων τα οποία θα μπορούσαν να προσφέρουν πολύ και πολλά περισσότερα, συμπεριλαμβανομένης της υποφαινομένης, η οποία δεν διεκδικώ, που δεν είναι, ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν θέτω τον εαυτό μου σε αξιολογική κρίση, και το έχω ξαναπεί. Αλλά θα μπορούσα να προσφέρω κι άλλα. Δεν είμαι εδώ μόνο. Μα, Μαρίνα δεν είναι, και όχι μόνο εγώ, και μέσα από το συνδυασμό ακόμα άτομα ή γύρω από το συνδυασμό άτομα. Δεν είμαστε εδώ για να στείλουμε μόνο παραστάσεις ή γι' αυτό. Τέλος πάντων, όπως το είπα κιόλας, σκεφτήκατε αυτό, αυτό, αυτό και αυτό το άτομο. Ναι. Τέλος πάντων. Τα παθήματα και μαθήματα. Προφανώς και βέβαια και κάτι ακόμα. Αυτό δεν έχει κατά ανάγκη ένα αρνητικό πρόσημο. Okay. Ότι δεν μετήλθαμε τα μέσα τα οποία χρησιμοποίησε η άλλη πλευρά. Και το αφήνω εδώ. Πάντως, για να το κλείσω εγώ από την πλευρά μου, να πω ότι το όλοι μαζί είναι μια πολύ ωραία προβιά, φενάκι, αφού έχουμε κάνει τις ασχήμιες και όλα όσα κάναμε και αφού κατηγορήσαμε πρόσωπα, υπονομεύσαμε τη θέση τους με πολλούς τρόπους, να το πω λαϊκότροπα μάλλον, βγάλαμε μπαλκόνι τη δήμαρχό μας, η οποία έτρεχε μόνη της και την αφήσαμε επίτηδες να τρέχει μόνη της, για να μην μπορέσει να αντεπεξέλθει στα πάντα, γιατί για τα πάντα έτρεχε, και μετά την κατηγορήσαμε. Ναι, και μετά για όλα αυτά που έχει την κατηγορήσαμε για συγκεντρωτισμό, συγκεντρωτική άσκηση εξουσίας, ενώ ξέραμε τι κάναμε, για έλλειμμα οικονομικό, ενώ ξέραμε τι κάναμε, τι δεν κάναμε, και άλλα πολλά τα οποία εν καιρό θα βγούμε, θα τα πούμε, θα περιμένουμε και θα δούμε. Ναι. Καλά να είμαστε. Φυσικά. Να έχουμε την υγειά μας, να ερχόμαστε εδώ πέρα να τα μόνο για να σας το λέμε λοιπόν, όλα. Και βέβαια βάλαμε και το κάλυμα του... τώρα όλοι μαζί χρειαζόμαστε τις γνώσεις όμως της άλλης πλευράς. Όχι, ο καθένας... δεν υπάρχει εγχειρίδιο του πώς κυβερνάω. Θα πω κάτι, δεν τους είδα όλους μαζί πριν. Και ούτε θα παραμείνουν. Και κοιτάξτε. Όχι, εννοώ γιατί όλοι αυτοί που θέλουν τώρα να είναι όλοι μαζί με δεν την ήταν προηγούμενη... και πριν. Δεν ήταν με την... Γιατί δεν πήγανε όλοι μαζί. Και δεν λέω για την αντιπολίτευση, λέω για τη συμπολίτευση. Να πάνε όλοι μαζί να βοηθήσουν τον Δήμαρχο. Ακριβώς. Να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της τετραετίας. Γιατί πριν 4 χρόνια, το λέω και θα το ξαναπώ και θα το ξαναλέω, όταν βάζεις υποψηφιότητα με κάποιον και λες θα βγω και βγαίνεις και διεκδικείς την ψήφο του κόσμου και σε τιμάει ο κόσμος και σε ψηφίζει και σε βγάζει δημοτικό σύμβουλο, είσαι υποχρεωμένος.
και με αν δεν συντρέχουν λόγοι υγείας, το μόνο που μπορώ να δικαιολογήσω, να προσφέρεις τις υπηρεσίες σου για το κοινό καλό. Και αυτό υπό όρους, Μαρίνα, γιατί έφυγε ο πατέρας μας και εγώ την άλλη μέρα. Ναι, σου λέω, δικαιολογώ λόγους υγείας, δικαιολογώ κάποια σοβαρά πρόβληματα, αλλά στα 4 χρόνια δεν μπορεί να μην μπορεί να βοηθήσει καθόλου. Ναι. Ξέρεις και να έχεις φύγει για τον άλλο κόσμο. Όλοι μια χαρά είσαστε και πάντα να είσαστε. Οπότε, και εσείς τώρα που βγήκατε και θα είσαστε 5 χρόνια, να σας δω. Θα είναι. Θα είναι 5 χρόνια. Σε αυτή την πενταετία θα έχετε χρόνο να τρέξετε. Συγγνώμη, στην προηγούμενη δεν είχατε. Ως σύνθεση. Ναι, στην προηγούμενη τετραετία δεν είχατε χρόνο να τρέξετε. Δεν προλαβαίνατε. Τώρα θα έχετε. Για να σας δω. Λες, να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους. Όχι, τώρα θα έχουν. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί και να έχουν. Τέλος πάντων, θα δείξει. Ή τελικά δεν έχουν καθόλου χρόνο και απλά βάζουν για να βάλουν. Ή έχουν χρόνο και δεν θέλουν να διαθέσουν σκόπιμα στην προηγούμενη τετραετία. Μα από ό,τι έμαθα, πολύ έτσι ελαφρά ξεκίνησε όλο αυτό. Δεν πάμε να κάνουμε κι εμείς ένα συνδυασμό, έτσι. Τον κάναμε, ωραία. Εδώ η Ρόδος, εδώ και το πείδημα. Τα πράγματα είναι ένα και ένα μετρημένα κουκιά. Δεν έχει... Ένας Δήμος έχει πάρα πολλές ανάγκες. Πάρα πολλές. Συν το ότι ο Δήμος είναι... υποστελεχωμένος λόγω των, του ότι άτομα που μπήκαν μέσω ΑΣΕΠΣΗ στο Δήμο με οργανικές θέσεις έχουν φύγει, ούτε καν ορκιστήκαν, φύγαν, γεια σας, δεν υπάρχουν εκεί. 2 εργάτες που δουλεύαν, οι άνθρωποι είναι άρρωστοι, τους εύχομαι περαστικά και γρήγορα, ναι. Και έχει πέσει το βάρος σε άλλους 2 ανθρώπους, από 4 μήναν 2. Όμως έχει προειδητηθεί... Ναι, έχουν... Και στο Σωτήρι και στον Αχιλέα, ναι, να χυθούμε περαστικά, και, περαστικά γρήγορα. Και γρήγορα. Και καλή δύναμη στον Κώστα και τον Δημήτρη, οι οποίοι, ναι, έχουν κομιστεί, ναι, το βάρος. Και θα πω όμως και κάτι άλλο. Ότι από ό,τι έμαθα, ζητήθηκαν άτομα να δουλέψουν στο Δήμο με σύμβαση μέχρι να αποκατασταθεί, να αποκατασταθούν οι καταστάσεις. Και οι των ανθρώπων αυτό. Ναι, ναι, ναι. Α, δεν το γνώριζα αυτό. Και δεν έτρεξε, δεν πήγε κανείς να κάνει. Δεν ανταποκρίθηκε. Ναι, κανένας. Οπότε. Θεωρείς ότι γίνεται εκ του πονηρού αυτό? Όχι. Από αδειροφορία. Ναι, έξι, δεν θέλει κανένας η φωτεινή. Κοίτα, να πας να είσαι εργάτης στο Δήμο. Δεν είναι μια εύκολη δουλειά. Όχι, βέβαια. Έτσι, έχει να κάνει και με βρωμιά, σκουπίδια και όλα αυτά, και με χαμαλίκι, να το πω και έτσι. Το να είσαι έξω από το χώρο και να λες δεν έχουμε άτομα να δουλέψουν στο Δήμο, και όταν ζητάνε να μην πηγαίνει κανείς και να μην πηγαίνουν κάτι άλλο. Δεν νομίζω να. Θα προφανώς θα έχουν δουλειά. Ή δεν θα τους αρέσει η δουλειά, ή θα τους φαίνεται βαριά η δουλειά. Ναι. Πολλά πράγματα. Λοιπόν, τέλος πάντων, και πάντων, να τελειώσω, λοιπόν, και κάτι τελευταίο. Να τελειώσουμε ας για βγάλουμε, τα... Ναι, και εδώ θα το κλείσω εγώ, εσύ, ναι, αν θέλεις να πεις κάτι άλλο. Δεν θέλω να πω τίποτα. Ωραία. Και ας αφήσουμε στην άκρη αυτά τα ψευδεπίγραφα τύπου το όλοι μαζί. Εξήγησα γιατί. Γιατί είναι διαφορετική η αντίληψή μας για την ηθική. Ας το θέσω, ας το πω έτσι. Διαφορετική. Δεν λέω ποιο είναι το. Μακάρι να το δω, αλλά δεν θα το δω. Ναι. Που δεν κάνω ότι όλοι μαζί. Δεν θα πω ποιο είναι το λάδι, ποιο είναι το νερό. Το θέμα είναι ότι αυτά τα δύο δεν αναμειγνύονται. Ναι. Δεν ξέρω αν γίνεται στη Μωρία και Κουζέν. Τέλος πάντων, δεν γνωρίζω. Ναι, υπάρχει μια σφαιροποίηση. Δεν γνωρίζω. Υπάρχουν άλλοι πιο ειδικοί. Θα ρωτήσουμε. Ή... Και μαγείρι, ναι, να μας τα πούνε. Εγώ δεν ξέρω. Ας αφήσουμε αυτό το σεφ στην άκρη πια. Μάγειρες ή αρχιμάγειρες. Έχουμε αυτό. Τόσο ωραία ελληνική. Αυτό. Αυτό. Είναι τόσο ωραία γλώσσα μας. Που είναι επαγγελματίες και του χώρου και ξέρουν. Αλλά αυτοί μπορεί να το ξέρουν πρακτικά. Θα ρωτήσουμε τον Μιχάλη τον Πετρόπουλο να μας πει για τη φυσική. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι το άλλο το οποίο θα πρέπει λοιπόν το ψευδεπίγραφο να μείνει στην άκρη είναι το είμαστε από όλους τους χώρους, τους κομματικούς. Ούτε καν αυτό ισχύει και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και μαζί με εμάς το γνωρίζουν και άλλοι. Και επειδή ξέρουμε και σε ποιο κανάλι είμαστε, τα λέμε και αυτά, έτσι. Δεν. Λοιπόν, ο καθένας σας έχει την παρησία του λόγου του να βγει μπροστά και να πει εγώ ανήκω εδώ, ανήκω εκεί, αυτό. Δεν βάζουμε ως φενάκι, περούκα, κάλυμα τη Μαρίνα επειδή ας πούμε η οικογένειά της ανήκει κάπου για να πούμε ότι να είμαστε και από εκεί. Δεν μπορεί, γιατί όταν οι πολλοί είναι από εδώ συμπαρασύρουν και τους λίγους. Ή τέλος πάντων οι λίγοι δεν μπορούν να ορθώσουν ανάστημα, που έτσι κι αλλιώς θεωρώ ότι δεν θα μπορέσουν. Λοιπόν, εγώ η κακιά τα αφήνω εδώ και περιμένω. Mm. Εν αναμονή των εξελίξεων. Θα ευχηθώ καλή τύχη στον τόπο μας, στον τόπο μου, ό,τι αυτό και αν σημαίνει και αν συνεπάγεται.
Και αν με ρωτάτε, θα ήθελα από αυτήν εδώ την εκπομπή να ανακαλέσω και να πω οι ανησυχίες μου, γιατί ανησυχία είναι, δεν είναι μένος, το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Οι ανησυχίες μου ήταν αβάσιμες τελικά, ή όχι αβάσιμες, γιατί εγώ βασίζομαι σε συγκεκριμένα πραγματικά γεγονότα και στοιχεία και λέω τα όσα λέω. Αλλά να πω ότι τελικά, ευτυχώς, ο χρόνος έδειξε ότι ανησυχούσα, όχι ανεφλογοκαιρίες, αλλά ανησυχούσα, το άδικα βάλτο μέσα σε πολλά εισαγωγικά, ενώ τελικά ήρθαν πράγματα έτσι ώστε δεν θα έπρεπε να ανησυχώ. Παρ' όλα αυτά θα πω ότι ο χρόνος θα δείξει και να θυμόμαστε ότι η καιρή ουμενετή. Έτσι, δεν μας περιμένει ο χρόνος. Όταν λέμε ότι έχουν πολλή δουλειά, εννοούμε χτες. Και όταν θα κοπάσει όλο αυτό με το η χαρά, το μεθύς της νίκης, είναι ο μήνας το πανηγύρι αυτό, ναι, τότε θα φανεί. Και όχι ασυντόμητα, δηλαδή από εδώ κάνω μία φωτογράφηση, από εκεί πάω στη βιβλιοθήκη, κάνω και κάτι άλλο. Αυτά να είχαμε να λέγαμε. Και δεν είναι και μεταξύ, εντάξει τώρα, και ούτε κάτι πρωτότυπο, έτσι, γιατί την πρωτοτυπία θέλουμε, αλλά αυτό δεν μπορεί. Ουπαντός. Συνεχίζουμε, το αφήνουμε αυτό, το κλείνουμε. Αφήνουμε όλο αυτό, γιατί εδώ και πάμε, ο κόσμος καίγεται στην κυριολεξία. Και πάμε αυτό, η καιρή. Και ασχολούμαστε με τα, εντάξει, με τον Δήμο Χολεγάνδρου, πάει, άλλαξε χέρια, θα δείξει, εδώ είμαστε. Έχουμε καιρό, καλά να είμαστε, γιατί με αυτά που γίνονται στην γειτονιά μας. Πάντως το άτομο το οποίο μου έστειλε αυτό το μήνυμα, έτσι να το πω λίγο και ως έτσι, προσωπικό παράδειγμα, του ατόμου αυτού ένα πολύ στενό πρόσωπο από την οικογένειά του μου ζήτησε τη βοήθειά μου το καλοκαίρι και την προσέφερα απλόχερα και είπα ότι είμαι εδώ. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, δεν θα μπορούσα να καθυβρίσω, να υβρίσω, εντάξει. Λοιπόν, είμαι αυτή και είπα εδώ είμαι. Με συμβουλεύτηκε ένα νέο παιδί, το οποίο βρίσκεται σε μία, σαν μετεχνιακό σημείο της ζωής του, σε μία καμπή, και μου ζήτησε τη γνώμη μου, τη συμβουλή μου, δεν θα το πω, γιατί έχει ένα άλλο βάρος, αλλά λόγω θέσεως, ιδιότητας κτλ. Και με πραγματικό νιάξιμο και αγάπη, γιατί θα μπορούσε να ήταν ένα από τα παιδιά της καρδιάς μου, ηλικιακά άνετα, εκεί παιδί μου, έδωσα κάποιες, όχι κατευθύνσεις, προτάσεις, διατύπωσα προτάσεις για να λάβει, να πάρει μια κατεύθυνση. Και έδωσα και την στήριξή μου και είπα ότι είμαι εδώ. Λοιπόν, το αφήνω εδώ, δεν είναι καν παράπονο, δεν με ακουμπάει. Πραγματικά με αποστασιοποίηση τα λέω. Λοιπόν, και συνεχίζουμε στα πολύ στα φλέγοντα ζητήματα και δύσκολα. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Δεν ξέρω από πού να το πιάσω. Γιατί το όλο γεγονός εμάς έγινε πάνω στην αμπούλα των εκλογών εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Ο όλος ο κόσμος ασχολιόταν με το ποιος θα βγει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είδες την τελικά, βλέπεις το δέντρο, χάνεις το δάσος. Ναι. Και στη γειτονιά μας, και τη γειτονιά μας είναι, σφάζεται κόσμος και από τις δύο χώρες. Σφάζεται ο κόσμος και βλέπουμε εικόνες φρίκης, όχι απλώς. Χτες έβλεπα και κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, δεν ξέρω αν το είδες, ένα βιντεάκι με ένα παιδάκι από τη Γάζα, το οποίο ήταν με γουρλωμένα ματάκια, τρομαγμένο, προσπαθούσε ένας γιατρός να το ηρεμήσει και αφού το χάιδευσε και το χαλάρωσε, έμπηκε στα κλάματα με λυγμούς το παιδάκι. Ποιος ξέρει τι είχαν δει τα ματάκια του. Το είδα, Μαρίνα. Και σήμερα κάτι διάβασα ότι η Χαμάς μέσα στους στάδων που σκότωσαν και ένα κοριτσάκι με αυτισμό, ναι, μαζί με τη γιαγιά. Ναι, διότι δεν είναι. Άκουσα στις ειδήσεις. Διότι ότι είναι τρομοκράτες, έτσι. Δεν είναι ένοπλοι αντιστασιακοί. Δεν κάνουν αντίσταση σε κάτι. Είναι τρομοκράτες. Θα σου πω και κάτι και που μας έμαθα και δεν το ήξερα και το έμαθα από άνθρωπο γνωστό μου, ο οποίος είναι στρατιωτικός, ο οποίος έχει. Ναι. Έχει πάει αυτό για μετεκπαίδευση στο Ισραήλ και αυτό που μου είπε είναι ότι μία ανατελεία, και επειδή των παιδιών της καρδιάς μου οι γονείς, πολλών παιδιών της καρδιάς, αρκετών, είναι στην Αμερική, στο Πεντάγωνο, εκεί, και πραγματικά τους στέλνω την αγάπη και την συμπαράσταση και ξέρω ότι είναι σε μία δύσκολη, και εδώ επίσης, συμβαίνει να είναι στρατιωτική. Λοιπόν,
έχετε την συμπαράστασή μας με κάθε τρόπο, την ηθική, και ευχόμαστε να λήξει σύντομα όλο αυτό, γιατί είναι όχι άλλο αίμα. Γι' αυτό δεν έχω άλλο επιτύπη. Όχι άλλα παιδιά σκοτωμένα. Όχι άλλο αίμα, Μαρίνα. Όχι, είναι πολύ το όχι αίμα. Άλλο αίμα. Ουκρανία, Ρωσία. Δηλαδή υπάρχουν εμφύλοι, υπάρχουν σε διάφορες χώρες τα καθεστώτα που κυνηγάνε τους ανθρώπους που δεν έρχονται καν στα αυτιά μας. Η Αφρική μένεται από τέτοιες καταστάσεις. Λοιπόν, πάω να σου τελειώσω. Και τι μου έλεγε λοιπόν. Μένονται. Αυτό που μας είπε δηλαδή, γιατί είχαμε μια συζήτηση, είναι ότι. Και το που το άκουσα εγώ και από το ράδιο, ότι η Χαμάς, η Γάζα, έχει ένα τείχος γύρω-γύρω. Ναι, από το οποίο δεν μπορεί να βγει κανένας, παρά μόνο για λόγους ανθρωπιστικούς και με άδεια εργασίας σε άλλη χώρα. Δηλαδή, αν εσύ στείλεις δελτίο εργασίας για να έρθει ένας Παλαιστίνιος στην Ελλάδα, θα έρθει. Ούτε το κάνει κανένας. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι δεν μπορούν να βγουν από τον τοίχο. Δεν μπορούν να βγουν από τους τοίχους, από το τοίχος. Επίσης... Και αυτό ήταν και ένα θέμα, ναι, το άκουσα τώρα και υπάρχει εδώ και τη συζήτηση. Δυστυχώς η ανθρωπιστική βοήθεια... Δεν μπορεί να φτάσει, γιατί ο διάδρομος της Ράφα είναι κλειστός. Έτσι. Παρόλο που λέει η Αίγυπτος κάνει προσπάθεια να ανοίξει αυτός ο διάδρομος... Ναι, κάνει κλείσμα. Ναι. Σύν το ότι αυτό που συμφωνήθηκε είναι να παρασχεθεί η ελάχιστη βοήθεια σε τρόφιμα, νερό και φάρμακα. Ναι, και να φτάσει μέχρι τα νότια της Γάζας, που είναι ο άμαχος πληθυσμός και όχι στη βόρεια πλευρά της Γάζας. Επίσης, να τελειώσω αυτό που σου λέγα, που μου είπε αυτός ο κύριος, ο φίλος, ότι η Γάζα είναι τα δύο άγρια. Στη Γάζα, οικονομικά και σε επίπεδο τρόπου ζωής, είναι τα δύο άγρια. Είναι μια βιωτικό επίπεδο. Ναι, παραγκούπολη, και ξαφνικά βλέπεις ένα ανάκτηρο στην κυριολεξία με χρυσές κολόνες. Συγγνώμη, όπως και στην Τουρκία. Και ξέρεις αυτά, όχι, γενικότερα... Δεν είσαι μόνο της Τουρκίας, είναι χειρότερα. Φαντάσου παραγκούπολη διαλυμένα. Εννοείς ακόμα μεγαλύτερο το άνοιγμα. Ναι, παραγκούπολη διαλυμένα σπίτια από βομβαρδισμούς και ρουκέτες. Οι άνθρωποι σε ελεηνή κατάσταση και ξαφνικά βλέπεις ένα ανάκτορο. Μάλιστα μου το περιέγραψε αυτός ο άνθρωπος, σαν να βλέπεις τη Βουλή των Ελληνών με χρυσές κολόνες. Χρυσές κολόνες. Και λέω τι είναι. Α, μου λέει. Είναι 5, 6, 7, 10 οικογένειες. Η οικογένεια Καριστινέου, η οικογένεια Παπαδόπουλος κτλ. Οι οποίοι αυτοί έχουν το λαθρεμπόριο. Κάτω τα χέρια. Μαρίνα, τηλεοπτικά. Ναι, συγγνώμη. Οι οποίοι έχουν. Αυτοί ασχολούνται με το λαθρεμπόριο όπλων, χρυσού, ναρκωτικά, όλα αυτά. Μαζεύουν το χρήμα. Συν το ότι η βοήθεια οικονομική. Γιατί μάλιστα μου λέει, πιστεύεις ότι τόσα χρόνια με τόση οικονομική βοήθεια που έχει σταλθεί από ΜΚΟ, οργανώσει ο ΙΕ για τη Λωρίδα της Γάζας, δεν θα είχαν φτιαχτεί αυτοί οι άνθρωποι. Σωστά. Κάτι να κάνουν, κάτι. Δεν έχουν κάνει τίποτα, γιατί όλες αυτές οι οικογένειες δεν τους συμφέρει να κάνουν κάτι. Γιατί αν γίνει κράτος, θα παταχθεί το λαθρεμπόριο. Ναι. Σε ένα βαθμό. Βιοπορίζονται και μάλιστα σε ένα βαθμό. Λαθρεμπόριο, όπλα, ναρκωτικά, χρυσός κτλ. Οπότε είναι δυστυχισμένοι ο άμαχος πληθυσμός και, και όλοι αυτοί βέβαια οι οικονομικά ισχυροί είναι αυτοί που χρηματοδοτούν και τις τρομοκρατικές οργανώσεις όπως είναι η Χαμάς. Αλλά σκοτώνονται τα παιδιά, σκοτώνονται οι ανθώοι, σκοτώνονται και από τις δύο πλευρές άνθρωποι που τέλος τέλος θέλουν να ζήσουν. Ένα παιδί γεννιέται και θέλει να ζήσει, δεν θέλει να σκοτωθεί ή να κοιμάται το βράδυ και να μην ξέρει αν θα ξυπνήσει το πρωί στο σπίτι του ή θα είναι γερό, θα έχει το πόδι του, θα έχει το χέρι, θα ζει. Αυτά είναι... Αυτά είναι τραγικά πράγματα. Είναι... Σωστά. Αυτά που έχουμε δεδομένα εμείς για εκείνους δεν είναι τίποτα. Α, μην είσαι τόσο σίγουρη. Τώρα θα σε φνηδιάσω εγώ. Δεν ξέρω. Γιατί ήταν. Όχι. Εξαπορείτον αυτό. Λοιπόν, δεν είναι δεδομένο ούτε για εμάς τίποτα. Και δεν θα αναφερθώ σε αυτό τον 24χρονο ο οποίος μπήκε σε. Στον Άγιο Παντελεήμονα. Αλλαχού Ακμπάρ και τα λοιπά. Αλλαχού, έτσι θέλει. Λοιπόν. Εξαπορείτον λοιπόν, σήμερα, διέρευση, το είπαν στα κανάλια, ότι έχουμε 150 σημεία στην Ελλάδα, τα περισσότερα στην Αθήνα, τα οποία
Είναι πιθανή στόχη. Ναι, τέλειο. Σε ένα καθώς. Το ξέρω, ναι. Δεν είχε γίνει πριν ένα χρόνο. Λοιπόν, η Ακρόπολη, η Βουλή των Ελλήνων, το Μουσείο της Ακρόπολης, εμπορικά κέντρα, νομίζω και Μητρόπολη, δηλαδή, λοιπόν, άρα τίποτα δεν είναι δεδομένο. Και αναρωτιέμαι τι γίνεται. Στη Γαλλία, είμαστε στις τελευταίες μέρες, πέντε φορές παλιά των Βαρσαλιών και κάθε μέρα κλείνουν αεροδρόμια. Πέντε. Λοιπόν, και αναρωτιέμαι, φίλες και φίλοι, τι γίνεται. Είμαστε στις εσχατιές των καιρών. Τώρα εδώ εγώ θα... Να, είδες, έρχεται η πραγματικότητα, η καθημερινότητα και σε τσιγκλάει και δεν μπορώ να μην το πω. Δεν θα πω ότι οι πατέρες της Εκκλησίας το έχουν πει με τελευταίο, έτσι, με τελευταίο τον Άγιο Παΐσιο, αλλά πραγματικά θα ήθελα να δω, ας πούμε, να τώρα, σε κάτι, σε ένα τέτοιο θέμα, ποια θα ήταν η τοποθέτηση της νέας Δημοτικής Αρχής της Φολεγάνου. Θα υπήρχε μια σύμπνοια προς αυτό, γιατί πολλοί από τους ψηφοφόρους τους και τα πιστεύουν, όπως εμείς, και τα βλέπουν και τα διαβάζουν και τα αποκρυπτογραφούν. Και για να δούμε, εκείνοι οι οποίοι ψήφισαν, τι λένε γι' αυτό. Γιατί πολύ άνεση και πολύ ελευθερία προς αυτό και πολύ σιγά τώρα. Αλλά τα είπε ο Άγιος Παΐσιος. Δεν ξέρω πώς ακούγομαι σε κάποιους, αλλά ειλικρινά δεν με απασχολεί. Είναι η δική μου τοποθέτηση. Ναι, ναι, και επειδή, όπως είπες και εσύ πριν, τα γραπταμένου κρύπτα μάνεν, αυτός ο, θέλετε να πω, άνθρωπος, δεν θέλετε να πω Άγιος, να τον πω άνθρωπο. Τα είπε σε συνεντεύξεις του και κάποιοι τα έγραψαν, τα κατέγραψαν, γιατί δεκαετία 90, στο αιώνα. Λοιπόν, τα είχε προβλέψει, διαβλέψει, αν δεν θέλετε να βάλουμε το στοιχείο της αγιότητας. Και ειδού. Ήπως χλωρός. Τέλος πάντων. Και ειδού, λοιπόν. Οψόμεθα. Να δεις, ναι, αυτό κάνουμε προσπάθειες να σταματήσει. Άκουγα σήμερα 4.200 άτομα στη Λωρίδα της Γάζας νεκρά. Και γύρω στις 2.000 στο Ισραήλ. Βέβαια, θα σου πω κάτι. Αυτό γίνεται πολλά χρόνια. Έγινε τώρα το μεγάλο μπαμ. Δεν είναι κάτι ξαφνικό. Κάθε μέρα χάνονται άνθρωποι. Και τις δύο πλευρές εκεί, σε αυτή την περιοχή. Κάθε μέρα υπάρχουν ροκέτες, υπάρχουν... Θα συνέβαινε αργά ή γρήγορα. Ναι, ένα μπαμ. Το θέμα είναι ότι αυτό που λένε όλα τα ειδησιογραφικά πρακτορία είναι ότι δυστυχώς η Χαμάς δεν είχε ούτε την τεχνογνωσία, ούτε την εμπειρία να δράσει μόνη της. Ακριβώς, πίσω από τη Χαμάς. Αυτή είναι κάποια μεγαλύτερη δύναμη. Φωτογραφίσανε πια. Ναι, δεν έχουν αποδείξει, δεν μπορούν να το πούν σίγουρα, φαντάζονται. Για το Ιράν λέμε τώρα. Για το Ιράν λέμε τώρα. Όχι, οπότε, γιατί εδώ τα λέμε όλα, ναι, κάτσε μάλλον. Ναι, για το, λένε για το Ιράν. Όχι, για Ρωσία. Ναι, ότι ναι, αυτή δεν υπάρχει. Ναι, 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 ναι. Και γι' αυτό έγινε έτσι και τους πήραν και είδηση, ούτε η Μοσάντ, ούτε και μπήκαν και... Άντε, για να πούμε ότι... και ρεαλιστικές ειδήσεις, Ναι, ναι. Το θέμα είναι, αν εκμπλέκεται το Ιράν, είπε ότι αν μπει το Ισραήλ μέσα, θα πούμε και εμείς, δηλαδή... Και παίζουν όλοι... Ο Biden λέει ότι δεν θα αφήσω τον Πούτιν και το Ιράν. Ναι. Το Ιράν. Από την άλλη, βέβαια, εγώ επειδή έχω φίλους από τη Συρία, είναι υπέρ της Χαμάς. Ξέρεις, έχουν ένα... Υπάρχει μια κόντρα των μουσουλμάνων απέναντι στους Εβραίους. Είναι μεταξύ... θρησκευτική κόντρα. Ναι, δεν είναι... αυτό. Κοίτα τώρα. Να το. Δηλαδή, το αντιλαμβάνεσαι. Τη μεγάλη εικόνα τη βλέπουμε. Είναι οι μουσουλμάνοι εναντίον των Εβραίων και παράπλευρες απόλυση είναι χριστιανοί. Των χριστιανών. Ενώ αυτοί οι δύο είναι από την ίδια ρίζα. Γιατί να τα πούμε και αυτά, εντάξει. Με βάση την Παλαιά Διαθήκη, δεν τα λέω εγώ. Για Γάρο, Αβραάμ και αυτά. Λοιπόν, να τα λέμε, έτσι. Δηλαδή, ετεροθαλή αδέρφια. Αυτό είναι. Και με πολλά κοινά. Γι' αυτό λέω, όμως είμαστε στις εσχατιές των καιρών, δεν ξέρω. Αν σκεφτείς ότι εκεί πέρα παίζεται ένα... Δηλαδή, το Ισραήλ είναι πιο παλιό. Οι Εβραίοι ήταν στην περιοχή... Από την εποχή του Αβραάμ, όπως λες και εσύ. Ναι. Ναι, αλλά και η δούλα η Αγά. Ναι, και άλλοι είναι οι Φιλιστέοι. Ναι, Παλαιστίνοι. Ναι, δηλαδή, και προσπαθούσαν να το διαχωρίσουν. Γιατί είναι μουσουλμάνοι, Εβραίοι. Δεν μπόρεσαν ποτέ να χωνευτούν μεταξύ τους. Ναι, να χωνευτούν και ίσως. Να δεχθεί ο ένας τον άλλον. Γιατί ναι, κρατάει, ας πούμε, που έχω μιλήσει με
μουσουλμάνους και ξέρεις ποιο. Ναι, ξέρω, ξέρω. Και ένα πολύ καλό παιδί, ένας πολύ καλός οικογενειάρχης. Πάθος εναντί των Εβραίων, δηλαδή όχι με τους χριστιανούς, όχι, όσο με τους Εβραίους. Δηλαδή το θεωρούν ότι επειδή έγινε αυτό με τη σκλάβα, την αγκαρόλα, αυτό που έγινε, ναι, το ξέρω, θεωρούν ότι αδικήθηκαν από τότε, το τραβάνε από τότε και έρχεται. Ναι. Τι να πω. Να πω να δώσει ο Θεός μας φώτιση στα μυαλά όλου του κόσμου, να ηρεμήσουν λίγο οι καταστάσεις, γιατί κάτι. Έχουμε και από πάνω μας την Ουκρανία και τη Ρωσία που συνεχίζει, αν και έχει, είδες πώς έχει κοπάσει η είδηση. Η δηλαδή, είδηση. Όχι ο πόλεμος. Όχι ο πόλεμος. Δηλαδή ήταν ένα θέμα. Και με θέμα την αλλαγή της κατάστασης τώρα και στην Πολωνία. Και αυτό δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει. Δεν ξέρουμε άλλες τι μπορεί εξελίξεις να γίνει. Έχουμε και από εκεί. Ναι, εκεί δεν ξέρεις τι θα γίνει. Εντάξει. Δηλαδή θέλω τι να σου πω ότι ο δικός μας, έχει την πλειοψηφία τη σχετική, δεν έχει την απόλυτη. Είναι ο εκλογικός νόμος. Ναι, 200 έβρες ο Ματέο, ο Μαθιός τέλος πάντων, και 230 οι άλλοι μαζί. Είναι αυτό το κάτι ανάλογο με εκείνο το οποίο έγινε και στη Φολέγανδρο. Όλοι μαζί από τη μία, ναι, και οι άλλοι. Ναι. Θέλω λοιπόν να σου πω. Αλλά επειδή, να το πω και αυτό πάλι, να το. Κοίτα τι γίνεται όμως όταν ετερόκλητα στοιχεία προσπαθούν να σου φιλιάσουν. Και δεν γίνεται να σου φιλιάσουν. Κοίτα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ναι, ναι. Είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, το ανέφερα και πριν. Είναι θέμα χρόνου. Είναι θέμα χρόνου. Όλα είναι θέμα χρόνου. Θα δείξει. Θα δείξει. Παιδιά, και μετά επέρχεται και ο χρόνος θα είναι ο μόνος. Κοίταξε, η αποδυνάμωση, είναι η ύφεση, η διάλυση. Ο μόνος κριτής. Ναι, με το μικρόφωνο έχω τέλειο, τεράστιο θέμα. Ναι. Τέλος πάντων. Πριν κλείσουμε, γιατί δεν ξέρω. Σε λίγο κλείνουμε. Σε λίγο κλείνουμε. Ναι, σε ένα τεταρτάκι θα τελειώσουμε. Λίγο το σαν σήμερα. Θέλω να πω δύο πραγματάκια. Σαν σήμερα, ας πούμε, συμφώνησε. Αυτό το γνωρίζω από την ιστορία. Νομίζω και κάποια άλλα πράγματα που πρέπει να δούμε. Σαν σήμερα, ο Ιψηλάντης, ο Αλέξανδρος, συμφώνησε με τους Φιλικούς να ξεκινήσει η επανάσταση από τη Μολδοβλαχία. Να πω τώρα εδώ, πάλι, εκεί, να πω ότι έτσι και έγινε από τις παραδουνάβιες ηγεμονίες και ξεσήκωσε τα νιάτα, τάζον, εντάξει. Τον ιερό λόγο. Τα νιάτα. Τι άκουσες. Τον ιερό λόγο. Τον ιερό λόγο, αυτός είναι τον ιερό λόγο. Άκουσα, ναι. Τι είναι η ρόλο και νόμιζα. Όχι, τι, τον ιερό λόγο, αυτό είναι. Ναι, και μετά έγινε αυτό το οποίο είναι στο Ιάσιο Τράτσα. Λοιπόν, γιατί δεν αρχικεί η αψάδα και η ορμητικότητα της νιώτης, αυτά τα παιδιά δεν ήξεραν να πολεμούν. Έτσι, δείτε την αναλογία, δηλαδή μπορεί να θέλεις, να λες είμαι νέος και θα φέρω το καινούριο. Δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι νέος θα φέρεις και το καινούριο. Το ρηξικέλευθο, το πρώτο, ναι. Το κρατούμε, και κυρίως πρέπει να μπορεί, ναι, αλλά αν δεν έχεις και τις γνώσεις. Δηλαδή, αυτά είναι εκείνα τα οποία λέω εγώ και έχουν ενοχλήσει κάποιους. Αλλά τέλος, μην τα κάνετε, να μην τα λέω. Μου πήρες την ατάκα. Α, ναι. Ναι, αυτό το λέω εγώ. Εντάξει, λοιπόν. Και επίσης και η ναυμαχία του Ναβαρίνου, έτσι. Ναι. Με τις μεγάλες δυνάμεις, σαν σήμερα. Τώρα, αυτά είναι όσα και η ιστορία έχει δείξει και έχει καταγράψει. Δεν ξέρω τι άλλο θέλεις να πεις εσύ, Μαρίνα, αν θέλεις κάτι. Δεν θέλω να πω κάτι. Εντάξει, είναι η ροή από ό,τι βλέπω. Ούτε για τις εκλογές. Mm-hmm. Τα είπαμε όλα, τα κλείσαμε. Εγώ το μόνο που θα πω είναι άλλη μια φορά. Mm-hmm. Να βάλει ο Θεός στο χέρι του. Δηλαδή, ακούγεται κάπως, αλλά είναι τα πράγματα δύσκολα. Εμείς ασχολούμαστε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή με βλακίες, να το πω και έτσι, με την προσωπική ζωή του καθενός, με την προσωπική ζωή των αρχηγών των κομμάτων, με τις εκλογές ακόμη και βγήκαν και δεν βγήκαν και πιο διάσημοι μπήκαν και δεν μπήκαν στα δημοτικά συμβούλια και έχουμε χάσει την ουσία. Και μέσα σε όλα αυτά βγαίνουμε και παραπονιόμαστε, είναι επανάκριβα τα πράγματα. Ναι, όσο γίνονται πόλεμοι γύρω-γύρω στην περιοχή μας, ανεβαίνουν και τα σιτήρα, και τα πετρέλαια, και το αέριο και μπροστά μας τον εχμό μας.
Α, και στο Σαν σήμερα, Ελευθέρου Γεννησών, έτσι. Εκεί, γιατί ήταν. Και βέβαια και κάτι, γιατί πάλι για να αναφερθούμε. Αυτό ήταν το 12, εντάξει. Αλλά και μετά για τα μικρά ασιατικά, κάτι σημαντικό είναι ότι σαν σήμερα έχουμε και το Γαλλοτουρκικό Σύμφωνο Φιλίας και Συνεργασίας, το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ, μαζί με το αντίστοιχο Ρωσοτουρκικό, έδωσε τη δύναμη στον Κεμάλ για να κάνει τα όσα έκανε και να έχουμε την τραγική κατάληξη το 22. Παρόλα αυτά, κάτι άλλο είναι για το Ζάπιο Μέγαρο. Νομίζω σας σήμερα εγκαινιάστηκε, από όσο θυμάμαι, και είναι επειδή είναι, και γιατί το λέω, επειδή είναι μάλλον και ένας από τους στόχους, για να το συνδυάσω με τα άλλα. Για αυτό, ας πούμε, ότι και καλά έχουμε, αν παρεκτραπεί η κατάσταση και ξεφύγει, θα έχουμε αυτό. Εντάξει, τι αυτό που είπα για το Γαλλοτουρκικό σύμφωνο. Α, φιλίας και συνέργειες. Αυτό ήταν και το θέμα το οποίο έγραψα. Α, να πούμε χρόνια πολλά και στη Μύκονο. Το 21. Γιατί ο Άγιος Αρτέμιος είναι πολύ ούχος της Μύκονο. Θα το πήγαινες εκεί. Ναι, δεν τι άλλο θα είναι. Ναι. Λοιπόν, μόλις άκουσα μετά. Να είστε καλά, θα έχουμε και προτάσεις για το χειμώνα, θα μαθαίνουμε εκδηλώσεις και θα σας λέμε από τη σιγά σιγά όταν μπαίνουμε στην κανονικότητα ναι, του χειμώνα. Ναι, και θα έχουμε και εμείς συμμετοχή σε εκδηλώσεις. Και σε εκδηλώσεις και σε άλλα πράγματα. Θέατρικες και παραστάσεις θα μάθουμε που παίζουν οι συμπατριώτες μας και ό,τι άλλο είναι ενδιαφέρον που νομίζουμε ότι θα έχει να κάνει. Κάποιος νομίζω θα τους φέρουμε και εδώ ή τέλος πάντων μέσω Skype για συνέντευξη. Έχουμε να πούμε πολλά. Θέλουμε να κάνουμε πολλά. Επίσημα που εγώ από εδώ θέλω να πω μόνο κάτι. Προσβλέπω και προσδοκώ και να έχω την, και να επέλθει και μία εξομάλυνση σε μία πολύ συγκεκριμένη δική μας επαγγελματική, καλλιτεχνική μάλλον, να το πω έτσι πιο σωστά, συνεργασία. Διότι αναφέρθηκα πριν στη διατάραξη των σχέσεων και όλες, είμαστε, ναι, είμαστε προς το τέλος και προς της διευθέτησης αυτής για να μιλήσω πάλι για την Ύβρη και να πω να αυτό είναι Ύβρης, να υπονομεύεις σχέσεις, συνεργασίες και φιλικές σχέσεις και σχέσεις συνεργασίας και φιλικές, το λέω, ναι, και φιλικές και συνεργασίας και να έχουμε βρεθεί σε μια δυσμενή θέση και ίσως και σίγουρα δυσχερή εξαιτίας κάποιων καλοθελητάδων που λέμε και στην, που λέμε και στην λαϊκότροπη γλώσσα, έτσι. Ναι, ιδίωμα γλωσσικό. Αυτό. Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Για εμένα, εγώ θα το κλείσω εδώ δηλαδή. Δεν θα ξανασχοληθούμε με το θέμα των εκλογών. Έχουμε άλλα πράγματα πλέον μπροστά μας και τελούμε εν αναμονή των εξελίξεων. Προφανώς ότι έρχεται στην επιφάνεια, το βγάζουμε και στη δημοσιότητα, ότι είναι είτε θετικό είτε αρνητικό και θα το σχολιάζουμε. Τώρα καταλάβαμε. Το σχόλιο, όχι ιδιαιτερότητα, σχολιασμό. Και όσο σε προχωράμε, θα έχουμε και καλεσμένους, θα τα ναι, πούμε. Μην το κάνεις αυτό τώρα. Όχι, θα μπούμε στην κανονικότητα τώρα, αφού αφήσαμε και επίσης θα έχουμε θα και σε άλλα πράγματα. Τα εμβόλυμα βιντεάκια. Εμβόλυμα φιλμάκια, βιντεάκια των συνεργατών μας, της Κατερίνας και της μαμάς Ειρήνης και τη Μαγειρική. Ξέρετε, είχαμε υποσχεθεί από πέρσι και δεν σας είχαμε ναι, δώσει. Ναι, και έρχονται κι άλλα πολύ ωραία. Και έρχονται Χριστούγεννα, φτιάξει και κανένα γλυκό της Προκοπής. Μόνο της Προκοπής φτιάχνει η αγαπημένη μας. Στη Φολεγανδρίδη και υπέροχα γλυκά. Η συγκεκριμένη τα φτιάχνει ναι, τα ναι, 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 η Ειρήνη. Η Ειρήνη. Έχουμε και κάνα δυο άλλα κορίτσια στο νησί που ξέρουμε, τα οποία ξέρουμε ότι φτιάχνουν. Θα τα πούμε και αυτά και θα συνδεθούμε και, θα συνδεθούμε και θα τις προβάλλουμε και θα τις δείξουμε. Θα μιλήσουμε και ναι. Θα τις προωθήσουμε και ότι... Έτσι τώρα η ρίστο εν παρόδο. Τα δύο αυτά κορίτσια έφτιαξαν και δύο εξαιρετικά γλυκίσματα τα οποία γεύτηκα το βράδυ. Μια στα χέρια τους. Της Κυριακής. Που ουσιαστικά αντί για μένα, ναι. Ναι. Κορίτσια, ναι, μου χρωστάτε. Το ανταυτού έχει και τέτοια σειρά. Κορίτσια, μου χρωστάτε.
Αλλά το ανταυτείς μόνο σε επίπεδο τέτοιο, Οπα. Γλυκό. Έχουμε ροή, Μαρίνα? Ναι, κάτι έχουμε. Κάτι, κάτι έγινε εδώ. Μάλιστα. Λοιπόν, λοιπόν ήταν πάρα πολύ ωραία. Και επίσης και την... έχουμε και τη στήλη με τα φιλοζωικά. Α, εδώ να δώσουμε και συγχαρητήρια στην φίλη μας. Έμεση φίλη, πώς να το πω τώρα, μέσω του Παναγιώτη Κωνσταντινίδη, ναι. Τη Μαρίνα την Δεκούλου για την εκλογή της. Και βέβαια να τη συγχαρούμε για τη φιλοζωική της δράση. Είμαστε εδώ και θα είμαστε γι' αυτό. Μακάρι να βρούμε χρόνο και τρόπο να την έχουμε και στην εκπομπή, να πούμε και για αυτά τα θέματα. Έχουμε και άλλες φίλες και φίλους σε αυτόν τον χώρο, αλλά πρέπει αυτά να τα προβάλλουμε. Και άλλα πολλά εν είδη εκπλήξεων, αλλά θα τα δείτε σταδιακά. Από εμένα, καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια. Και από εμένα, και καλό βράδυ. Και ξεκινάμε καλή δυνατά, ανταμόσταση την άλλη εβδομάδα. Γεια σας. Καλό βράδυ.